Κύριε Υπουργέ, με συνεχείς ερωτήσεις βουλευτές του ΚΚΕ, σας έτουν σημαντικά προβλήματα και αιτήματα εργαζομένων όλων των κλάδων και ιδιαίτερα των εποχιακά εργαζομένων στον τουρισμό και τον επιστημισμό, που φέτος τα προβλήματα θα είναι σοβαρά. Καθώς επίσης των ανέργων αυταπασχολουμένων επιστημόνων όλης της χώρας. Με αυτή την ερώτηση θέτουμε τις σοβαρές συνέπειες από την έλλειψη μέτρων που υποδεικνύει η επιστημονική κοινότητα για τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού στους χώρους δουλειάς. Ένα μέτρο, για παράδειγμα, είναι η απαγόρευση των συναθρήσεων που πήρατε άνω των 10 ατόμων και η καθολική, εκτός των 6 περιπτώσεων, μετακίνηση των πολιτών. Όμως, σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους που απασχολούνται εκατοντάδες εργαζόμενοι, ο ένας είναι πάνω στον άλλον, χωρίς καν την απόσταση του ενός μέτρου, με κοινόχρηστα μέσα εργασίας και με πλημελή καθαριότητα λόγω μειωμένων αριθμών καθαριστριών. Έγινε πρώτο θέμα αυτές τις μέρες οι ουρές στις τράπεζες. Όμως αποσιωπάται αυτή την εγκληματική στάση της εργοδοσίας. Οι καταγγελίες των εργαζομένων στα σωματεία είναι δεκάδες καθημερινά. Αποκαλυπτικές είναι επιστολές των υπαλλήλων εταιριών τηλεφωνικών κέντρων και κινητής τηλεφωνίας από μεγάλα εργοτάξια, ιδιωτικές κλινικές, βιομηχανικές μονάδες, εργοστάσια τροφίμων και από τα σούπερ μάρκετ. Καταθέτουμε βέβαια στα πρακτικά καταγγελίες αυτών των σωματείων για να δείτε το μέγεθος, αν θέλετε, της ασυδοσίας που υπάρχει όσον αφορά τα μέτρα τα οποία δεν παίρνονται στους χώρους δουλειάς. Θα δώσω μετά και τα πρακτικά αυτές τις καταγγελίες. Η ευθύνη της κυβέρνησης είναι μεγάλη, γιατί δεν έχει πάρει κανένα από τα αποδεικνυόμενα μέτρα από τους επιστήμονες, μέτρα προστασίας των εργαζομένων, αλλά επιπρόσθετα έχει αναστείλει και τους ελέγχους των επιχειρήσεων από το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας και τους άλλους επιδοτικούς μηχανισμούς. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο ξενοδοχείο Ακροπόλ, που έχουν μεταφερθεί άνθρωποι για καραντίνα και έχει κρούσματα κορονοϊού, υποχρεώνουν τους εργαζόμενους ξενοδοχοϋπάλληλους να προσφέρουν υπηρεσίες. Άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση και είναι πολύ επικίνδυνη αυτή η τακτική της εργοδοσίας και η κυβέρνηση δεν παρεμβαίνει, παρόλο που είναι στην υπόψη του στον Υπουργό Τουρισμού. Οι επιχειρηματικοί όμιλοι, κύριε Υπουργέ, εκμεταλλευόμενοι την πανδημία, την ανασφάλεια και την αγωνία των εργαζομένων, υποχρεώνουν σε συνέχεια της εργασίας των εργαζομένων χωρίς αναγκαίες χωροταξικές αλλαγές, τήρηση αποστάσεων, απολύμανση εργαλείων εργασίας με αντισηπτικά που είναι ανύπαρκτα, χωρίς τα ενδεικνυόμενα μέτρα υγείας και ασφάλειας για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Χαρακτηριστικό της εγκληματικής στάσης είναι η υποχρέωση των εργαζομένων να μετακινούνται σε άλλα κτίρια των ομίλων, κάτι που και εσείς το προβλέπετε στην ποινική, αλλάζοντας δύο και τρία μέσα μαζικής μεταφοράς και με ίδιους όρους εργασίας, εκθέτοντας σε όλο και μεγαλύτερο κίνδυνο τους εργαζόμενους και όχι μόνο από τη διασπορά του κορονοϊού. Στα ύποπτα κρούσματα δεν γίνεται τεστ. Είναι στην ευθύνη του εργαζόμενου, λέει η εργοδοσία, αν θα κάνει ή όχι, όπως καταγγέλνουν οι εργαζόμενοι. Ασυμπτωματικοί εργαζόμενοι που έχουν κρούσματα κορονοϊού, στον περίγυρό τους αναγκάζονται να τα αποκρύπτουν και να προσέχονται στην εργασία τους. Υπάρχουν μεγάλες ευθύνες της κυβέρνησης και εμείς σας ρωτάμε αν προτίθεστε να πάρετε μέτρα ώστε να διασφαλιστούν όλοι οι ενδεδειγμένοι όροι που η επιστημονική κοινότητα έχει υποδείξει για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, του λαού γενικά, ιδιαίτερα στους χώρους δουλειάς. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και τον συνάδελφο, τον κύριο Καρτσιώτη, για την ενδιαφέρουσα αυτή επίκαιρη ερώτηση που δίνει την ευκαιρία να συζητήσουμε στην Ελληνική Βουλή ένα ζήτημα το οποίο έχει το ειδικό του βάρος και την ξεχωριστή αντιμετώπιση μέσα στην κρίση που διαβιώνουμε. Κύριε συνάδελφε, πρέπει να σας πω ότι και την προηγούμενη περίοδο και την πιο προηγούμενη συνεχίζω να λέω σταθερά ότι έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας. Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας αποτελείται από εξαίρετους υπαλλήλους, γνώστες του αντικειμένου που έχουν καλεστεί να κάνουν. Είναι το αντικείμενο το οποίο έχει και σχετίζεται με την υπεράσπιση των εργατικών δικαιωμάτων. Κάνουν εξαιρετικά τη δουλειά τους. Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας διαχρονικά ενισχύεται από όλες τις κυβερνήσεις, εξοπλίζεται με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, με ειδικό οργανωτικό πλαίσιο για τους εξειδικευμένους ελέγχους που κάνει, ενισχύεται με ανθρώπινο δυναμικό, όπως το τελευταίο διάστημα ενισχύθηκε με δεκάδες νέους υπαλλήλους, θα τα αναφέρουμε κάποια άλλη στιγμή στη Βουλή, και όπως θέλω να σας πω ότι συνεχίζει να κάνει απρόσκοπτα κανονικά τη δουλειά του. Πρέπει όμως να συνομολογήσω ότι δεν είμαι από αυτούς που θα παραδεχτούν ότι τα πράγματα είναι παράδεισος στην αγορά εργασίας. Ποτέ δεν υπήρξε.
Και ειδικά τώρα μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον ακανόνιστο που τα πάντα έχουν αλλάξει, δεν μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι μπορούμε να έχουμε την απέτηση τα πράγματα είναι τόσο κανονικά όσο ήταν πριν την κρίση. Εννοείται όμως ότι το σώμα επιθεώρησης εργασίας είναι στην πρώτη γραμμή της υπεράσπισης των εργασιακών δικαιωμάτων και ειδικά για αυτά τα οποία αναφέρεται για τα ζητήματα που αφορούν την αντιμετώπιση της διασποράς του ιού. Το Υπουργείο Εργασίας, σε συνεργασία με το ΣΕΠΕ, από την πρώτη στιγμή που βρέθηκε το πρώτο κρούσμα του ιού, έδωσε κατευθύνσεις προς το ΣΕΠΕ να ενεργοποιήσει όλες τις δυνάμεις για την περιφρούρηση, για τη διασφάλιση των εργαζομένων απέναντι στα συγκεκριμένα ζητήματα μέσω εργασιακούς χώρους. Θέλω λοιπόν να σας πω, θα τα πω στη δευτερολογία μου πιο αναλυτικά, ότι η δουλειά γίνεται. Έχω εμπιστοσύνη στους υπαλλήλους του ΣΕΠΕ. Στηρίζουμε το ΣΕΠΕ. Είναι η ασπίδα στήριξη των εργαζομένων. Το ΣΕΠΕ λειτουργεί στο βαθμό που μπορεί και μέσα αυτό το περιβάλλον, καθώς και εκεί οι υπαλλήλοι του δεν μπορούν από τίποτα, όπως όλες τις υπηρεσίες, αξιοποιούν την άδεια ειδικού σκοπού, είναι γονείς. Δεν μπορώ να πω σε κάποιον είναι το ειδικό σώμα, δεν μπαίνεται άδεια ειδικού σκοπού εκτός αν το υπερασπιστεί κάποιος, αλλά συνεχίζει να κάνει τη δουλειά του απρόσκοπτα και έχουν ήδη ληφθεί μέτρα τα οποία θα αναδείξω στη δευτερολογία μου. Κύριε Υπουργέ, εμείς δεν θέλουμε να καταγγείλουμε το ΣΕΠΕ και τη λειτουργία του, αλλά συνολικά την κυβέρνηση και τα μέτρα που αυτή παίρνει ή δεν παίρνει για την προστασία των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς. Γι' αυτό και αναδείξαμε με την ερώτησή μας αυτά τα μεγάλα προβλήματα και την ανάγκη να ληφθούν άμεσα μέτρα. Τα προβλήματα όμως οξύνονται. Τα διέξοδα των εργαζομένων μεγαλώνουν. Ακριβώς γιατί η κυβέρνηση αυτή την περίοδο, με τις 5 πράξεις νομοτικού περιεχομένου, παίρνει μέτρα που ενισχύει την εγωδοτική επίθεση ενάντια σε ό,τι δικαίωμα έχει απομείνει από τα μνημονιακά μέτρα. Ο κερδοϊός τον οποίον υπηρετείται με αυτή την πολιτική και όλα τα μέτρα και με τη δίθεν προστασία σκόρπα τη μόλυνση στους εργαζόμενους και στο λαό. Οι απολύσεις, η πλήρης ανατροπή σε εργασιακές σχέσεις, η αναστολή της σύμβασης εργασίας εν μέρη ή εν όλο των εργαζομένων, η μείωση του μισθού κατά 50% από την περιτροπή σε απασχόληση 2 εβδομάδων το μήνα που ο συνάδελφος προηγουμένως λέει να το πάρετε πίσω, τα ωράρια που καθορίζονται από την εργοδοσία, και εμείς βέβαια λέμε να το πάρετε πίσω, τα ωράρια τα οποία καθορίζονται από την εργοδοσία χωρίς άμεση καταχώρηση στο εργάνι αλλά συγκεντρωτικά στο μέλλον, το δώρο του Πάσχα που πάει στις καλένδες για χιλιάδες εργαζομένων, είναι όσα επέφερε αυτή η πολιτική σας για την στήριξη, όπως λέτε, των εργαζομένων. Η περιστολή των συνδικαλιστικών και δημοκρατικών ελευθεριών που συνοδεύουν όλα αυτά τα μέτρα ενισχύουν την εργοδοτική τρομοκρατία, την παρεμπόδιση ακόμα και τη λειτουργία των επιτροπών υγιεινής και ασφάλειας που λέτε ότι στηρίζεται το ΣΕΠΕ, ιδιαίτερα σε αυτές τις συνθήκες. Και εδώ θέλουμε να καταθέσουμε πάλι για τα πρακτικά μια καταγγελία της εργοδοσίας του Πράκτικερ, η οποία τι λέει με λίγα λόγια στους εργαζόμενους, ότι επειδή με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου αναστέλλονται όλες τις δικαστικές λειτουργίες. Άρα λοιπόν καμία λειτουργία ούτε των μεικτών επιτροπών της Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας πρέπει να υπάρχει. Το λέει με έγγραφό της η εργοδοσία στους εργαζόμενους. Σε αυτές τις συνθήκες δηλαδή οι Επιτροπές Υγιεινής και Ασφάλειας θα πρέπει να αναστείλουν τη λειτουργία τους. Αυτό τους λέει. Συμφωνείτε με αυτό? Πρέπει να μας απαντήσετε αν συμφωνείτε. Αλλιώς τι μέτρα πρέπει να πάρετε? Η εργοδοσία λοιπόν με τη στήριξή σας έχει ξεσαλώσει. Τα 800 ευρώ επίδομα, και αυτό όχι για όλους τους εργαζόμενους, γιατί εξαιρεί χιλιάδες εποχιακά εργαζόμενους, ανέργους και άλλους που εργάζονται με εργόσιμο, πλήττονται βέβαια πολύ περισσότεροι, δεν μπορεί να καλύψει αυτό το επίδομα το μόνιμο τσάκισμα των δικαιωμάτων που θα ακολουθούν τους εργαζόμενους μόνιμα το επόμενο διάστημα. Και εδώ υπάρχει επίσης μια επιστολή των εξτρά εργαζομένων στον τουρισμό που απευθύνεται στους ξενοδόχους και στην κυβέρνηση και αυτή θα την καταθέσουμε στα πρακτικά να τη δείτε, κύριε Υπουργέ, να δείτε ποιο είναι το μέγεθος, να το πω έτσι, των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν αυτοί οι εργαζόμενοι. Η κυβέρνηση χρειάζεται να πάρει άμεσα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων, με συνεχείς ελέγχους για την εφαρμογή όλων όσων υποδεικνύει η επιστημονική κοινότητα, να καταργηθούν άμεσα όλα τα αντεργατικά μέτρα του ΠΝΠΗ. Καταθέτουμε επίσης στα πρακτικά ψήφισμα των εκατοντάδων οργανώσεων των εργαζομένων και των συνταξιούχων που διεκδικούν συγκεκριμένα μέτρα προστασίας τους άμεσα από την κυβέρνηση, τώρα χωρίς άλλη καθυστέρηση.
Εμείς πιστεύουμε ότι η αντεπίθεση αγαπητής τάξης είναι μονόδρομος, δεν μπορεί να σιωπήσει για να μπορέσει να διεκδικήσει αυτή την ανατροπή αυτής της πολιτικής, η οποία είναι πραγματικά θανατηφόρα, χειρότερα βέβαια από αυτή την επιδημία που σήμερα κυριαρχεί στη χώρα μας και πρέπει μια ατομική ευθύνη που εμείς λέμε ότι πρέπει να υπάρξει, αλλά όμως πέρα από εκεί η συλλογική ευθύνη, η κυβερνητική ευθύνη θα πρέπει να είναι αυτή που θα πρέπει να αντιμετωπίσει τα μεγάλα προβλήματα των εργαζομένων και του λαού.